Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στις σεισμόπληκτες επαρχίες Σαν Λιούρφα και Αντίγιαμαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Κοντέινερ που φιλοξενούσε τετραμελή οικογένεια σεισμοπλήκτων στην Αντίγιαμαν παρασύρθηκε από χήμαρο. Στη Σαν Λιούρφα, ορμητικοί χήμαροι παρέσυραν ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια, μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, όπως δείχνουν βίντεο που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων γνωστοποίησε πως συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια διτών αναπτύχθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων που παγιδεύθηκαν σε πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς και για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Υπογραμμίζει ότι περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε σεισμόπληκτες επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας σε διάστημα 24 ωρών. Ο πληθυσμός των δύο επαρχιών ανέρχεται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν ακόμη να ορθοποδήσουν μετά τους φρικτούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου που στοίχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 48.000 ανθρώπους στην Τουρκία και άφησαν εκατομμύρια άλλους άστεγους. Δεκάδες χιλιάδες σεισμόπληκτοι παραμένουν σε σκηνές και κοντέινερ, οι προσωρινές στέγες πολλών πλημμύρισαν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.